Αναστάτωση προκλήθηκε στους καρκινοπαθείς ασθενείς του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας μετά από την ανακοίνωση του ογκολόγου, ο οποίος δήλωσε την παραίτησή του προς τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Μετά ωστόσο από διάλογο που είχε ο ίδιος με την διοίκηση του νοσοκομείου, τελικώς η παραίτηση φαίνεται πως δεν προχώρησε και ο ογκολόγος θα παραμείνει. Αυτό ήδη το βράδυ της Τρίτης διαδόθηκε και βέβαια το πρωί της επόμενης μέρας κυριάρχησε σε συζητήσεις και στο νοσοκομείο αλλά και έξω. Αυτό βέβαια οδήγησε σε μια αναστάτωση ομολογουμένως τόσο των πασχόντων που αν θέλετε ταλαιπωρούνται από τον καρκίνο και παρακολουθούνται στη χημειοθεραπευτική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, αλλά και τους συγγενείς τους, όλο και τους φίλους τους, και όλοι εμείς. Στη συνέχεια υπήρξε Τετάρτη πρωί μια συνάντηση με τη διοίκηση του νοσοκομείου και η ενημέρωση που έχω είναι ότι αυτή η παραίτηση, πραγματική ή εικονική, είτε απειλητική, όποιον επιθετικό προσδιορισμό θέλετε μπορείτε να δώσετε, έχει πάρθει από το προσκήνιο. Βέβαια σε άλλα κανάλια και άλλοι διαδίδουν ότι έχει μπει μια ημερομηνία, το πούμε ορόσημο, η 24η Αυγούστου για την υλοποίηση των όποιων ετοιμάτων του συναδέλφου από τη διοίκηση, από το Υπουργείο, από την Υγειονομική Περιφέρεια και ούτω καθεξής. Εδώ να πω ότι και μιλάω τώρα και σαν πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, που αν θέλετε το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου είναι ένα όργανο διοντολογίας. Εδώ θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας το πώς χειριζόμαστε όλα αυτά. Γιατί και εμείς οι παθολόγοι ορισμένες φορές σε συνεντεύξεις, σε παρεμβάσεις μας έχουμε μιλήσει για παραιτήσεις λόγω των μετακινήσεών μας και της ταλαιπωρίας μας, αλλά εδώ μιλάμε για μια ιδιαίτερη κατηγορία ασθενών. Οι ογκολογικοί ασθενείς, οι οποίοι είναι γαντζωμένοι, γραμπωμένοι πάνω στον θεράποντα γιατρό τους. Δύο είναι οι θεράποντες γιατροί ογκολόγοι στο νοσοκομείο Καβάλας. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό για μια νόσο συγκεκριμένη, νεόπλασμα, που ξέρουμε ότι είναι απειλητική για τους περισσότερους. Κάποιοι τα καταφέρνουν και ζουν αρκετά χρόνια και ισχύει για αυτούς το σου και βασιλεύουν. Αλλά για κάποιους δίνουν ένα πολύ έντιμο και αξιοπρεπή αγώνα με τον καρκίνο, μαζί με την οικογένειά τους, μαζί με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που τους παρακολουθεί και καταλαβαίνετε ότι αυτό έφερε μια μεγάλη αναστάτωση και πρέπει τέτοιες κινήσεις έτσι να τις αποφεύγουμε. Ωστόσο, η αναστάτωση παραμένει και από πλευράς των καρκινοπαθών ασθενών. Εγώ σαν ογκολόγο γνώρισα μόνο τον κύριο Βαγιονά, ο οποίος ήρθε τον Ιούλιο και μένω ο καρκίνος παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Ξεκίνησα την πρώτη μου χημειοθεραπεία 7 Ιανουαρίου του 2020. Σου είπα ότι ο κύριος Βαγιονάς μου είπε, όταν του είπα ότι ο γιατρός εκτός Καβάλας μου έδωσε 3 μήνες, χαμογέλασε και με λέει θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες. Σωστά. Και το ίδιο μου έλεγε μέχρι χθες το πρωί. Χθες το πρωί μου είπε χρόνι να σου πω ότι παραιτήθηκα. Μας πήρε 8 και 5 μέσα και μας είπε ότι πρώτα το Λάκη και μετά εμένα ότι παρετούμε. Δεν μας είπε τους λόγους. Ναι. Έχουμε κάνει κάποιες εικασίες στο μυαλό μας. Ξέρουμε ότι εδώ και 5 χρόνια ζητάει να γίνουν κάποια πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Ναι, ναι. Δέχεται μόνο υποσχέσεις. Και πια κάποια στιγμή έφτασε στο απροχώρητο και είπε ότι δεν μπορώ εγώ να αντέξω έτσι. Ναι. Εδώ και 5 χρόνια έχω μόνο υποσχέσεις. Να πούμε λίγο, σύμφωνα με αυτό που είπε και ο φίλος Σολάκης, ναι, ότι ο κύριος Βαγιονάς αναβάθμισε πάρα πολύ το τμήμα. Το πήραμε περίπου 450-500 ασθενείς τον Ιούλιο του 19 και το έφτασε αυτή τη στιγμή να έχει πάνω από 2.000 ασθενείς. Τι λες ρε εσύ. Καλύπτει αυτή τη στιγμή τους νομούς Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Θάσου, ένα μέρος του νομού Σερών και έχω δει ασθενείς από χωριά της Χαλκιδικής και της Λίμνου. Μάλιστα. Τι λες. Λοιπόν, ο κύριος Βαγιονάς είναι ένας γιατρός ογκολόγος που δεν μένει στάσιμος γιατί είναι πολύ μικρό σε ηλικία. Είναι ένας γιατρός καριέρας, είναι ένας γιατρός που εξελίσσεται, πηγαίνει σε συνέδρια, διοργανώνει μόνος του συνέδριο όπως ένα που έγινε πριν 2 εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη, εξελίσσεται, μαθαίνει για καινούργια φάρμακα, για καινούργιες μεθόδους
αντιμετώπιση της χημοθεραπείας. Παράδειγμα, το ΠΟΡΤ δεν το ήξερε κανένα στην Καβάλα το 2019. Ναι, το είχανε, είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Το είχαν 1% και τώρα το έχουμε οι 8 ή 9 στους 10. Μάλιστα τότε δεν έβαζαν ΠΟΡΤ στην Καβάλα, τώρα βάζουν ευτυχώς και στο χειρουργικό της Καβάλα. Ύστερα από λίγες ώρες μίλησε η πρόεδρος του συλλόγου με τον διοικητή του νοσοκομείου και την είπε ότι έχει αναιρέσει την παραίτησή του. Μάλιστα. Πηγαίνω εγώ Τετάρτη πριν η χημοθεραπεία, με φωνάζει μέσα και μου λέει ότι έχω παραιτηθεί, δεν θα ξαναβρεθούμε. Ξεκινάω τη χημοθεραπεία μου, ενημερώνω τοπικά κανάλια μαζί με τον φίλο μου τον Λάκη, ενημερώνω την κυρία Σταυρούλα, την πρόεδρο του Συλλόγου Καρκινοπαθών, η οποία μέχρι εκείνη την ώρα ήταν επαναπαυμένη ότι δεν θα παραιτηθεί. Και η κυρία Σταυρούλα φυσικά μίλησε με πολιτικά πρόσωπα, μίλησε με τον διοικητή του νοσοκομείου. Κάποια στιγμή κατά τις 10.30-11 μαθαίνουμε ότι έχει πάρει πίσω την παραίτησή του.